Ας πω κάτι. Ναι. Για πολιτική μιλήσαμε. Μάλιστα. Για υγεία μιλήσαμε. Ναι. Μας τα είπε τώρα η Εύη. Πάμε να μιλήσουμε και για εκπαίδευση. Α, τρίτον πάρα πολύ ωραία. Εκπαίδευση. Τα αγαπημένα μας θέματα. Αν έβαζες αλλά... κάπου εδώ και τη δικαιοσύνη, θα είχαμε κλείσει. Λοιπόν, δικαιοσύνη που είπες στο συγκεκριμένο ζήτημα για το οποίο θα μιλήσουμε δεν υπάρχει. Εννοείται ότι δεν υπάρχει. Αναζητείτε εδώ και πόσα χρόνια. 4 χρόνια. Τέσσερα χρόνια, όχι. Μας τα είπε ο κύριος Αλέξανδρος Μπριτζουλάκης, είναι μαζί μας, πρόεδρος συλλόγου αποφύτων και φοιτητών ΤΕΗ Κρήτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που με καλείτε για άλλη μια φορά στη φιλόξενη εκπομπή σας. Για ένα ζήτημα το οποίο πλέον διαρκεί 4 χρόνια. Βέβαια. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, πρόκειται για τους αποφύτους των πρώην ΤΕΗ, όπου έχουν ένα πτυχίο στα χέρια τους, το οποίο δεν ξέρουν τι είναι ακριβώς. Είναι περίπου 400.000 άνθρωποι. Από τη στιγμή που υπήρξε η ανατατοποίηση, η αλλαγή, ο χάρτης εκπαίδευσης άλλαξε, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ΤΕΗ έγιναν πανεπιστήμια με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, δεν υπήρξε κάποια διαδικασία που να φέρει αντιστοίχηση στα πτυχία. Δεν ξέρουμε τι πτυχίο έχουμε, σωστά? Κοιτάξτε, καταρχήν να διευκρινίσω ότι μετά από το 2001 και μετέπειτα τα ΤΕΗ είχαν ήδη ανατοποιηθεί. Μιλώ για τον τελευταίο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μιλάμε για μια αναδιοργάνωση επί της ουσίας στην ανώτητη εκπαίδευση με τον νόμο 4610 και έτσι μετέπειτα νόμο, γιατί υπήρξαν βασικά και προγενέστεροι νόμοι. Δεν θα του αναφέρω τώρα, θα αναφέρω τον ενδεικτικότερο, το 4610. Το 2019. Το 2019 που έγινε αναδιοργάνωση ανώτητη εκπαίδευση ακολουθώντας ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ενοποίηση έναν νέο τομέα ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή 4 χρόνια είναι ένας απόλυτος εμπαιγμός από το Υπουργείο Παιδείας, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει καμία σαφή απάντηση. Έχουμε λάβει βέβαια δεσμεύσεις από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η κυρία Βατσινά στη Βουλή και η οποία συζητήθηκε εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις 2 Δευτέρου του 2024 από την Υφυπουργό Παιδείας, όπου είπε η Υφυπουργό Παιδείας ότι το θέμα το μελετάμε, το μελετάει το Υπουργείο Παιδείας. Και επιθυμούμε να δοθεί μια ευρύτερη λύση στο ζήτημα. Δηλαδή, συγγνώμη, η απάντηση ήταν το γνωρίζουμε το θέμα, ναι, το μελετάμε και επιθυμούμε να δοθεί λύση. Είναι ναι, η κλασική ναι, απάντηση που δίνεται. Ναι, ναι, η πολιτική. Μισό λεπτάκι όμως, γιατί εγώ ξέρω ότι περίπου στις 19 του Φλεβάρι ήρθε και μια. Κυρία Μακρύ, νομίζω, είπε ότι ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, έχει ορίσει μια επιτροπή η οποία τρέχει και μελετά θέματα που αφορούν τις πολυτεχνικές σχολές, τεχνικές σχολές, σωστά? Ναι, ναι, αυτά βέβαια αφορούν τα νέα τμήματα. Ναι. Αλλά εμείς έχουμε εδώ πέρα μια επίκαιρη ερώτηση που αντίθεκε στη Βουλή που κατέθεσε η κυρία Βατσινά, βουλευτή του Πασόκ νομού Ηρακλείου, η οποία απαντήθηκε από την Υφυπουργό Παιδείας για το θέμα των αποφύτων των πρώην ΤΕΗ, των πρώην ΑΕΗ τεχνολογικού τομέα, γιατί αυτό είναι ο επίσημος όρος των πρώην ΤΕΗ μετά το 2001, όπου απάντησε συγκεκριμένα για αυτό το θέμα η Υφυπουργός Παιδείας, ότι το μελετάμε και το μελετάει το Υπουργείο Παιδείας. Βέβαια, θα πω ότι εμείς λάβαμε απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας στις 29 Τρίτου του 2024, που αναφέρει, γενικά εγώ θα επιτρέψω να πω αοριστείες, και αναφέρει το επίπεδο σπουδών των πρώην ΤΕΗ, αναγνωρίζω ότι είναι επίπεδο ΑΕΗ, όπου το γράφει μέσα, ότι είναι επίπεδο ΑΕΗ, στην απάντηση που έχουμε, και αναφέρει ότι γενικά δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ό,τι αφορά την άσκηση του επαγγέλματος των αποφύτων των πρώην ΤΕΗ και ότι δεν υπάρχει περιορισμός και στην, αν θέλετε, ένταξή τους στην... να πάρουν ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό και το καθεξής. Αλλά ουσιαστικά αλλά υπάρχει όμως. Υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει, γιατί υπάρχουν διαχωριστικοί τομείς ανάμεσα σε ΠΕΕ και ΤΕΕ. Εγώ θα αναφέρω επίσης ότι η πρόσφατη απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων ΠΕΕ στα κολέγια έχει δημιουργήσει ένα ευρύτερο θέμα και στο δικό μας κλάδο, γιατί πολύ απλά όλοι μειώνονται προκήρυξεις ΤΕΕ. Εμείς δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε προκήρυξεις ΠΕΕ. Και γίνεται ένας αφαίρετος διαχωρισμός, ο οποίος, αν θέλετε, δεν είναι και ενάντια και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων. Βεβαίως. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε πτυχία επίπεδου 6, 240 διδακτικών μονάδων και να παρουσιάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται εμείς να βγαίνουμε στην Ευρώπη τα πτυχία μας κανονικά, να γνωρίζονται ως Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών, γιατί αυτός είναι επίσημος όρος των πρώην ΤΕΗ από το 2001 και μετέπειτα, και εντός της Ελλάδας να είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα το τι είναι. Βασικά, νομοθετικά ξέρουμε το τι είναι. Απλά η κυβέρνηση, αν θέλετε τη γνώμη και το Υπουργείο Παιδείας, επιλέγει να
να κλείνει τα μάτια για το ζήτημα, να μην βλέπει την πραγματικότητα. Δηλαδή, να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Μητσοτάκη, είναι πόσο δύσκολο και πολύπλοκο, γιατί μιλάμε για ένα θεσμικό ζήτημα, είναι να λυθεί ή μήπως τελικά δεν θέλουμε να λυθεί ως γεγονός κράτος, έτσι. Εγώ σας είχα πει και την προηγούμενη φορά που χάρη στις εκπομπές ότι είναι η συντεχνιακή παράγοντες από πίσω, αλλά πρέπει σαν κράτος, το οποίο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο θέλουμε να προχωρήσει μπροστά και λέμε κάθε φορά επικαλούμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε ένα σύγχρονο κράτος, αυτά τα πράγματα να τα αφήσουμε πίσω επιτέλους, γιατί αυτή τη στιγμή υφίσταται η χώρα ένα μεγάλο brain drain, φεύγουν χιλιάδες νέοι στο εξωτερικό και αυτή τη στιγμή η χώρα η ίδια διώχνει τους νέους από το κράτος αυτό. Και έχουμε, αν θέλετε, και ένα περιστατικό επίσης με τα τμήματα ανακαίνησης και αποκατάστασης κτιρίων, υπάρχει αντίστοιχος σύλλογος, όπου διεκδικήσαμε το ζήτημα δικαστικά και αυτή τη στιγμή έχουν πρόστιμα το Υπουργείο Παιδείας πάνω από 1,5 εκατομμύριο, γιατί πολύ απλά δεν έχουν αποδοθεί τα ανάλογα εργασιακά δικαιώματα που θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί για αυτά τα τμήματα. Και αποδίδεται αυτό το πρόστιμο για αποκατάσταση ηθικής βλάβης για τους αποφύτους που πήραν αυτά τα πτυχία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι πρόσφατη δικαστική. Ναι, αυτή είναι, είναι πρόσφατη. Εγώ έχω ένα σύνολο άρθρο. Γίνεται και οδηγός, ανοίγει κάποιο δρόμο. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή να πατήσει πάνω εκεί, αλλά πρέπει όμως να πάνε δικαστικά. Δηλαδή, πρέπει να κυνηγήσουν, να πάνε στη δικαιοσύνη από τη στιγμή που είναι δίκαιο και νόμιμο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό το ζήτημα το έχουμε αναδείξει 4 χρόνια, το έχουμε φέρει αρκετές φορές στη Βουλή. Θα αναφέρω πρόσφατα ότι έχει κατατεθεί και επικαιρότηση είχε κατατεθεί από την κυρία Βατσινά στις 2 πρώτου του 24. Μετέπειτα έχουν κατατεθεί αναφορές από βουλευτές. Στις 7 Τρίτου του 2024 πάρει από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κύριε Βατσινά. Στις 27 Τρίτου με συγχωρείτε από την από βουλευτή του νομού Λασιθίου, πάλι της κυρία Σπυριδάκη. Σπυριδάκη, ναι. Ναι, ναι, για το θέμα. Με συγχωρείτε 29 Τρίτου. Και μετέπειτα και του ανεξαρτήτου βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, που ήταν και απόφυτος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του πρώην Τεϊκρήτης, του κ. Γιώργου Μανούς. Άρα έχουμε πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Έχουμε πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και μπορώ να πω και από την προηγούμενη τετραετία όλα τα κόμματα είχαν τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα, είτε με απλές ερωτήσεις, δηλαδή με αναφορές, είτε με επίκαιρες ερωτήσεις. Πάντως και ο κύριος Πιερακάκης έχει απαντήσει θετικά. Εσείς είχατε επιδιώξει και είχατε κάνει, νομίζω, μια συνάντηση. Είχαμε κάνει μια σύντομη συνάντηση όταν είχε βρεθεί στο ΙΤΕ. Εγώ είχα κάνει και μια συνάντηση με τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου, τον κύριο Δημάκη, για το θέμα. Όλοι μου λένε ότι το μελετάμε, ότι θέλουμε να γίνει συνάντηση και όλο συνάντηση δεν βλέπουμε. Εγώ είδα στο Συμβουλίο με την επίκαιρη ερώτηση που κατέθηκε ότι ναι, μεν δόθηκε ότι, η απάντηση ότι το μελετάμε το θέμα, δεν έχει δοθεί όμως χρονοδιάγραμμα. Αυτό έχει δοθεί. Ναι, είναι προφορικό όμως αυτό. Είναι προφορικό, αν είναι τόσο συμβούλης βέβαια. Ότι ναι, εντάξει, υπάρχουν τα πρακτικά όμως, είναι κάτι προφορικό. Δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο από αυτό. Εμείς το έγγραφο που έχουμε είναι ότι απλά αναφέρουν μία παράγραφο όλοι και όλοι που λένε σε κάθε περίπτωση να σας γνωσοποιούμε το αίτημά σας, δηλαδή το αίτημα του συλλόγου μας. Και σχετικά αιτήματα άλλων πτυχιούχων, άλλων συλλόγων, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και άλλοι συλλογοί ακαδημαϊκοί και όχι μόνο δικό μας. Και στην Αθήνα υπάρχει ο Σύλλογος Αποφύτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΗ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Και ότι απλά το γνωρίζουν το θέμα. Δεν βλέπουμε όμως να δίνουν ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί 400.000 απόφοιτοι. Εγώ θα πω και παραπάνω ότι είναι απόφοιτοι. Δεν είναι μόνο 400.000. Από το 83 έως και τώρα που ιδρύθηκαν τα ΤΕΗ, μετέπειτα από την ανατοπίσεις τους το 2001 και εν συνεχεία την κατάργησή τους το 2019, να υπάρχει αυτή η αυθαίρετη διάκριση. Δεν γίνεται αυτά τα ιδρύματα στο εξωτερικό να αναγνωρίζονται ως πανεπιστημιακά και εντός της χώρας που τα ίδρυσε αυτά τα ιδρύματα να αντιμετωπίσει κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν διάφορες τεχνιακές αιστείες που δεν θέλουν πολύ απλά να αποδώσουν τα ανάλογα δικαιώματα που θα πρέπει να είχαμε. Ένα τελευταίο μόνο. Εγώ, επειδή γνωρίζω ότι ο κ. Πιερακάκης έχει αναλάβει το ζήτημα των Ευρωβουλευτών για τη Νέα Δημοκρατία, θεωρούμε και καλούμε τον κύριο Πιερακάκη, αφού θα είναι και συγκρίτη για να αναλάβει το ζήτημα αυτό των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να θέσει και αυτό το ζήτημα. Εμείς είχαμε κάνει μια σύντομη κουβέντα με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον Ευρωβουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Είναι ευκαιρία λοιπόν να αναδείξουν, να έρθει ο κύριος Πιερακάκης σε διάλογο μαζί μας. Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να μας αποφεύγει και να γίνει μια συζήτηση επιτέλους σοβαρή για το ζήτημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε γρήγορα να δικαιωθούν και οι 400.000 και όλοι οι υπόλοιποι, βεβαίως. Και οι οικογένειές τους, γιατί ξέρεις πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί για να πάρουν τα παιδιά πτυχία. Πάρα πολλά. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.